Καλημέρα και σε εσάς. Λοιπόν, να ακούμε λίγο καλύτερα στο στούδιο τον κύριο Καραγιάννη. Είναι γεγονός ότι χθες είδαμε αρκετά περιστατικά. Βεβαίως το ποσοστό θετικότητας διατηρήθηκε στο 0,7%. Είχαμε έτσι αυξημένο αριθμό διαγνωστικών εξετάσεων. Τι συμπέρασμα βγάζετε εσείς από αυτή την εικόνα? Και τις νοσηλίες, έχουμε σταθεροποιηθεί, είμαστε σε καλό δρόμο? Κοιτάξτε, πάντοτε οι μέρες Δευτέρας ο αριθμός των κρουσμάτων μας ανεβαίνει πάνω, λόγω του ότι το Σάββατο και την Κυριακή δεν γίνονται πολλά τεστ. Σαν την Κυριακή, παραδείγματος χάρη, δεν υπήρχαν δείγματα από την ιχνηλάτιση ούτε από τα σχολεία. Έτσι, πάντοτε ο αριθμός είναι χαμηλότερος. Ο χθεσινός αριθμός ήταν διορθωτικός τροποντίνα, που κυμαίνεται πάλι εάν πάρουμε τον μέσο όρο των τριών ημερών, γύρω στο 520-530. Χθες όμως στη σύσκεψη συζητήσαμε αυτό το θέμα, ότι ανεβαίνουμε λιγάκι, σταθεροποιούμαστε για μια εβδομάδα, 10 μέρες, και μετά ξανανεβαίνουμε ακόμα ένα σκαλάκι πιο πάνω. Αυτό φυσικά έχει να κάνει και με τη φυσική πορεία της νόσου, δηλαδή το γεγονός ότι μέχρι να εκδηλωθεί η νόσος περνούν 4-5 μέρες από την έξεση κάποιου των ιών, μέχρι να κάνει τα συμπτώματα κτλ. Περνά ένα δεκαήμερο, εν τω μεταξύ μεταδίδει, ο επόμενος παίρνει άλλες 10 μέρες, και έτσι έχουμε αυτή την αλυσιδωτή μετάδοση, η οποία ίσως και λόγω της εμβολιαστικής κάλυψης δεν είναι τόσο ραγδαία όσο ήταν προηγουμένως. Και έχουμε αυτήν την σκαλωτή άνοδο των κρουσμάτων μας. Ελπίζω ότι με τις τρίτες δόσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή και ο κόσμος προσέρχεται να εμβολιαστεί, ότι αργά ή γρήγορα θα δούμε να σταθεροποιούνται, αν μη τι άλλο, και να πέφτουν κιόλας. Εκτός και αν μας έρθει και εμάς η όμικρον μετάλλαξη, οπότε τα πράγματα θα αλλάξουν κάπως. Ναι. Πριν πάμε στην όμικρον όμως, όσον αφορά τώρα, επειδή συζητούσαμε το θέμα με τις επαφές, και είχα δει αρκετά παράπονα, ας πούμε, για διάφορους εργαζομένους, είτε εκπαιδευτικούς είτε άλλους, οι οποίοι είναι κρούσματα, εντοπίζονται κρούσματα. Και ο συνάδελφος, ο οποίος είναι εμβολιασμένος με δύο δόσεις, δεν θεωρείται επαφή επειδή είναι εμβολιασμένος και δεν χρειάζεται να αυτοπεριοριστεί. Ίσως έπρεπε να διαφοροποιηθεί μέχρι να ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός με τρίτη δόση, κύριε Καραγιάννη. Ναι, και εκείνο που λέγω πάντοτε εγώ σε τέτοιες περιπτώσεις, εάν κάποιος εργάζεται σε ένα ζωτικό χώρο όπου η πιθανότητα μετάδοσης είναι μεγάλη, έστω και αν είναι εμβολιασμένος, καλύτερα να μείνει στο σπίτι 3-4 μέρες. Η μαμά δεν του το επιτρέπει η εργασία του, το πρωτόκολλο? Δεν του το επιτρέπει η εργασία του, έτσι. Καταλαβαίνω τι λέτε, είναι κάτι το οποίο θέσαμε χθες, ότι πρέπει να γίνει μια διαφοροποίηση των πρωτοκόλων, να τα ξαναδούμε και με, και με τον χρόνο που μένει κάποιος σε απομόνωση κτλ. Τουλάχιστον τους χρόνους αποδέσμευσης τους έχουμε αλλάξει εδώ και καιρό. Αλλά όσον αφορά την απομόνωση, ίσως να χρειάζεται να γίνει κάτι εκεί πέρα, και επίσης θα δώσει μια σύσταση και για τους εμβολιασμένους. Και αυτό με τις επαφές της πρώτης γραμμής της τάξης ακούγεται λίγο εξωφρενικό, διότι βλέπουμε ότι σταδιακά, μέρα με τη μέρα, θα διαγνωστούν και άλλα παιδιά μέσα στην τάξη θετικά. Φυσικά. Και θα κλείσει, αντί από την πρώτη μέρα η τάξη, θα κλείσει την 7η. Άρα το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο, με καθυστέρηση και με μεγαλύτερη διασπορά ενδεχομένως. Αυτό είναι πολύ σωστό και ήταν πασιφανές από τα αποτελέσματα που μας δώσαν χθες. Σε παιδιά 6 με 11 χρόνων υπήρξαν 465 κρούσματα. Ήταν άνοδος κατά 100 από το προηγούμενο τετραήμερο. Επομένως, εφόσον υπάρχει τέτοια διασπορά στα σχολεία, είναι επόμενο ότι και άλλα παιδιά θα κολλήσουν, αλλά και οι δάσκαλοι ήδη θα κολλήσουν, εάν δεν τηρούνται τα πρωτόκολλα. Άρα θεωρείτε ότι είμαστε πρώτον πυλών στο να γίνει ένα μεγάλο μπαμ στα σχολεία? Κοιτάξτε,
εκείνον που θέλω να δω εγώ είναι ότι τις επόμενες δύο εβδομάδες, εάν αντέξουμε, μετά τα σχολεία θα κλείσουν για την περίοδο των Χριστουγέννων. Και αυτό θα μας δώσει μια ανάσα να εντοπιστούν κρούσματα, να απομονωθούν και μέχρι να επιστρέψουν τα παιδιά στο σχολείο, ίσως τότε να αρχίσουμε με πολύ πολύ χαμηλότερο φορτίο στα σχολεία από ό,τι έχουμε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή είναι αρκετά υψηλό το φορτίο και αυτό οφείλεται όχι μόνο του τι γίνεται στα σχολεία, αλλά και εξωσχολικά. Ξέρετε τι γίνεται. Στις τάξεις τα παιδιά φοράνε τη μάσκα, κάθονται σε απόσταση. Έχω παιδί στο δημοτικό, ξέρω τι γίνεται. Τα βγάζουν τα παιδιά έξω. Ναι, παίζουν απομονωμένα η κάθε τάξη από μόνη της. Αλλά η κάθε τάξη παίζει απομονωμένα όλα μαζί τα παιδιά. Ναι. Δηλαδή έχουν επαφή, θα κάτσουν μαζί να φάνε, θα γελάσουν, θα παίξουν ενώ τρώνε. Γιατί είναι στο διάλειμμα που τρώνε το κολατσιό τους, να το πω έτσι. Άρα δεν μπορείς να διαλέξεις το παιδί μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά. Άσε που κάνουν γυμναστική με άλλες τάξεις τα παιδιά. Ναι, ναι. Και θα αγγίξει ο ένας τον άλλον, θα πειράξει ο ένας τον άλλον. Καταλαβαίνω τι λέτε. Αν θυμάστε όταν πρώτα άνοιξαν τα σχολεία, αμέσως μετά το πρώτο κύμα, τα παιδιά καθόντουσαν μακριά το ένα από το άλλο, κρατώντας τις αποστάσεις. Αυτό δεν συμβαίνει πλέον. Ελπίζω ότι όταν έλθουν τα εμβόλια, εφόσον θα μας έρθουν πρώτα εμάς από την Ευρωπαϊκή Ένωση για εμβολιασμό των παιδιών και πάρθει η απόφαση να εμβολιαστούν τα παιδιά, τότε και οι γονείς θα αφήσουν τα παιδιά τους να εμβολιαστούν. Είναι ο μόνος τρόπος να γλιτώνουν. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι τα παιδιά των δημοτικών σχολείων δεν προστατεύονται με κανέναν τρόπο. Έστω και με τα μέτρα, εντούτοις βλέπουμε ότι δεν προστατεύουν, κολλούν. Και υπάρχει κενό και ο ιός είναι ειδικό για αυτά τα πράγματα. Δηλαδή εκεί που υπάρχει κενό για να μολυνθεί κάποιος, θα διακινηθεί σε εκείνη την ηλικιακή ομάδα. Και αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Επομένως, τα εμβόλια και στους εξάχρονους και πάνω θα είναι η σωτηρία. Ωστόσο, αν πάρω, ας πούμε, γιατί μεσολαβεί ένα δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο μέχρι να νοσήσει κάποιος βαριά, όπως λένε, όπως λέγαμε παλιά, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, 13 με 19 εντεκάτου, ας πούμε, είχαμε 305 περιστατικά στις ηλικίες 6 με 11. Δεν είχαμε όμως περιστατικά ανάμεσα στα παιδιά που νόσησαν βαριά, σωστά? Εξακολουθούν τα παιδιά να μην νοσούν βαριά και από ό,τι είδα από τα στατιστικά χθες, υπάρχουν αρκετά παιδιά που είναι ασυμπτωματικά. Τα συμπτωματικά είναι πολύ περισσότερα, αλλά υπάρχουν και ασυμπτωματικά. Είναι σημαντικό να μας πείτε ξανά χθες πόσα παιδιά είχαμε θετικά και τι ηλικίες. Από τα 6 μέχρι 11 ήταν 465 και από τα 11 μέχρι τα 18 ήταν άλλα 400. Δηλαδή είχαμε περίπου 850 κρούσματα. Σε μία μέρα. Σε μία μέρα. Όχι σε μία μέρα. Ναι. Τις προηγούμενες 4 μέρες. 4 μέρες. Ναι. Μάλιστα. Είναι καλά που το διευκρινίζετε. Άρα, αυτό όμως τι σας λέει οι αριθμοί? Πρέπει να ερμηνεύονται κατά ωφέλιμον τρόπο. Κάποιοι γονείς, θα επαναλάβουμε αυτό που είπαμε προηγουμένως στην αντιπρόεδρο της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, που φαίνεται ο συνδέσμος δεν ήταν ενημερωμένος για αυτές τις διαγνώσεις, διότι η εικόνα που έχουν από ό,τι καταλάβαμε κι εμείς είναι ότι δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στα σχολεία. Λοιπόν, κάποιοι άλλοι γονείς εισηγούνται, όπως για παράδειγμα κλείσουν κατά μία εβδομάδα νωρίτερα τα σχολεία για τα Χριστούγεννα. Είναι εφικτό αυτό? Κοιτάξτε, εγώ το θεωρώ εφικτό. Φτάνει να υπάρξει πολιτική απόφαση. Και δεν είναι. Μάλλον η σωστή ερώτηση είναι ή θα ήταν μία ωφέλιμη λύση. Θεωρώ ναι, εάν και τις επόμενες ημέρες εξακολουθήσουμε να έχουμε τόσα ψηλά κρούσματα στα σχολεία. Δηλαδή, κοιτάζοντας τα χθεσινά αποτελέσματα από τις δειγματοληψίες του Υπουργείου, πάλι η Πάφος είχε 14 κρούσματα στα δημοτικά χθες. Και επίσης όλες οι άλλες επαρχίες είχαν είτε μονοψήφιους είτε διψήφιους αριθμούς, όχι μόνο στα δημοτικά, αλλά δυστυχώς και στα σχολεία μέσης εκπαίδευσης, όπου τα παιδιά αρκετά είναι εμβολιασμένα και
και η μάσκα είναι υποχρεωτική. Ναι. Επομένως τα παιδιά αυτά είτε κολλάνε στις εξωσχολικές τους δραστηριότητες, είτε μέσα στα λεωφορεία που τους μεταφέρουν βασικά, δεν κρατούν τις αποστάσεις κτλ. Και το θέμα είναι όταν κάθονται στα λεωφορεία τα παιδιά, δεν κάθονται με μία συγκεκριμένη σειρά. Επομένως και κρούσμα να υπάρχει, δεν μπορείς μετά να εντοπίσεις ποιος κάθισε δίπλα του, πίσω του κτλ. Κατά τη διάρκεια του ταξίδιου. Επίσης πολλοί γονείς μοιράζονται τα δρομολόγια, βάζουν τα παιδιά στα αυτοκίνητα 3-4 για να διευκολυνθούν, είτε πρόκειται για φιλοπαιδιές είτε για άλλες δραστηριότητες στα απογεύματα. Και επομένως δεν είναι στο σχολείο που μπορεί να κολλήσει το παιδί, αλλά και αλλού. Και στις εξωσχολικές δραστηριότητες, που εκεί είναι πιο έντονη η δραστηριότητα των παιδιών. Βλέπουμε όμως στην ενεργειακή κατανομή των κρουσμάτων ότι είναι πολύ αυξημένα τα κρούσματα σε ένα αντίστοιχο ποσοστό με τα παιδιά, έτσι, τα ανήλικα, στις παραγωγικές ομάδες του πληθυσμού, στους εργαζόμενους, γιατί βλέπουμε ότι ιδιαίτερα από 30 μέχρι 50 είναι πάρα πολύ ψηλά τα κρούσματα. Ακριβώς. Αντιστοιχούν περίπου στο 45% των κρουσμάτων. Αλλά σαν ηλικιακή ομάδα, τα παιδιά έχουν την υψηλότερη επίπτωση αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Όχι, το λέω, το τονίζω σε ό,τι αφορά και τις αντιδράσεις που υπάρχουν από το ΚΕΒΕ για την τηλεργασία. Ναι. Φυσικά, γνωρίζαμε ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις. Το είπαμε και στις σκέψεις ότι κάποιοι εργοδότες θα αντιδράσουν. Αλλά από την άλλη μεριά, είτε θα ελέγξουμε την κατάσταση για να έχουμε ασφαλή Χριστούγεννα, είτε θα προχωρήσουμε σταδιακά προς την κορύφωση που προβλέπουν τα μοντέλα το Γενάρη. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση κάποια στιγμή. Θέλουμε να ξεφορτωθούμε αυτή την ιστορία. Πιστεύουμε ότι υπάρχει καταρχάς. Θέλουμε να την ξεφορτωθούμε ή θα εφαρμόζουμε μέτρα à la carte και όπως μας βολεύει. Κάποια στιγμή, αν δεν συμμορφωθούμε, αυτό λένε οι επιστήμονες, οι ειδικοί, εσείς δηλαδή, δεν έχουμε άλλη. Δεν θα γλιτώσουμε. Θα επανέλθει η ιστορία. Βλέπουμε στην Ευρώπη να λαμβάνονται, σε ευρωπαϊκές χώρες, να λαμβάνονται πιο αυστηρά μέτρα. Στη Γαλλία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός νέα πιο αυστηρά μέτρα, όπως για παράδειγμα το κλείσιμο των νυχτερινών κέντρων, γίνονται κλήσεις για τις κοινωνικές, αν θέλετε, τις εκδηλώσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος σε σπίτια. Στην Κύπρο τι ισχύει όσον αφορά τα άτομα στα σπίτια αυτή τη στιγμή? Υπάρχει περιορισμός όντως 20 ατόμων? Ναι, είναι το διάταγμα που ισχύει από το καλοκαίρι. Από το καλοκαίρι. Μάλιστα. Όταν ανακοινώνονται νέα μέτρα, ισχύουν τα νέα μέτρα και τα διατάγματα που προηγήθηκαν. Το ίδιο συμβαίνει και με τους αριθμούς στα σπίτια αυτή τη στιγμή. Θα συντηρηθούν, θα διατηρηθούν αυτοί οι αριθμοί των 20 ατόμων για κοινωνικές εκδηλώσεις σε σπίτια και μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων? Γιατί νομίζω είναι, επιτρέπεται και πάνω από 20, φτάνει να τηρούνται οι αποστάσεις και τα μέτρα. Θα δούμε την ερχόμενη Δευτέρα τι θα προκύψει, διότι στη σύσκεψη της ερχόμενης Δευτέρας θα είναι και ο Υπουργός. Μπορεί να έρθει με κάποια αιτήματα πάλι προς τη συζήτηση. Μάλιστα. Πάντως, κανείς δεν γνώριζε ότι ισχύει αυτό το διάταγμα με τα 20 άτομα. Αυτό είναι, νομίζω, θα το έχετε ακούσει κι εσείς ή θα το έχετε διαπιστώσει σε μνημόσυνα μπάτε, το ξέρω. Σε πάρτις. Είναι απόλυτα, απόλυτα σωστό αυτό που λέτε. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.